στιγμή τον τόπο. Και θα σας πω μια καμπάνια που σίγουρα ακούσατε από το ραδιόφωνο του Sky πριν από κάποιες μέρες, της ανεργίας στην καμπάνια. Και λέμε ότι ένας στους τέσσερις νέους ανθρώπους ψάχνει απεγνωσμένα για δουλειά. Αυτό είναι ένα σοβαρό πρόβλημα. Mm. Αλλά όλες οι εφημερίδες και όλα τα μέσα, η τηλεοράση και τα ραδιόφωνα ασχολούνται περισσότερο, ας μου επιτραπεί, και με τα εσωκομματικά τα δικά σας και με τα εσωκομματικά της Νέας Δημοκρατίας, παρά με κάποια σειρά από προβλήματα που νομίζω ότι είναι πολύ σοβαρά. Μήπως αυτό έχει απομακρύνει κάποιους τους νέους? Κοιτάξτε, εάν παρακολουθήσει κανείς την κοινοβουλευτική ιστορία της χώρας ή την πολιτική ιστορία της χώρας ή την στρατιωτική ιστορία της χώρας, θα δείτε ότι σε διάφορες εποχές υπάρχουν κρίσεις. Υπήρχε κρίση, παραδείγματος χάρη, 28, 29, 30 οικονομική. Υπήρξαν κρίσεις αργότερα. Υπάρχει κρίση στην οικονομία σήμερα. Υπάρχει κρίση στο θέμα της νεολαίας όσον αφορά την δουλειά σήμερα. Να ξέρετε όμως ότι όταν εμείς παραδώσαμε την εξουσία τον Ιούλιο, στις 2 Ιουλίου του 1989, έγινε κυβέρνηση, η συγκυβέρνηση τότε, της δεξιάς και του συνασπισμού της κομμουνιστικής αριστεράς και της Προόδου, που τη λέγανε, ό,τι είπα τότε, προδοσία του λαϊκού κινήματος, εκείνη την συμπεριφορά, παραδώσαμε ανεργία 6,1%. Και όταν εμείς, ύστερα από 4,5 χρόνια απουσίας από την κυβέρνηση, παραλάβαμε στις 13 Οκτωβρίου του 1993 την κυβέρνηση, η ανεργία είχε φτάσει 10,2. Δηλαδή, παραδώσαμε 158.000 ανέργους και βρήκαμε 400.000 ανέργους. Ναι, αυτό δεν το αμφισβητεί κανείς. Από εκεί και ύστερα, πρέπει να εξετάσει κανείς τις αιτίες που έχουν προκαλέσει αυτά τα γεγονότα. Γιατί άλλη η πολιτική δική μας τότε, άλλη η πολιτική της Νέας Δημοκρατίας αργότερα. Και άλλη η πολιτική μετά τη Νέα Δημοκρατία, η δική μας σήμερα. Δεν μπορεί λοιπόν, μια και μιλάμε για το θέμα της ενεργείας, και εμένα μου κακοφαινόταν όταν άκουγα το Sky ότι είμαστε σκαράδες πολιτικοί, Σαλταρό, δεν ξέρω πώς είχατε χαρακτηρίσει, πολιτικοί που για πελατειακές σχέσεις κρατάνε το θέμα της ενεργείας. Δεν είναι όλοι. Αλλά δεν είναι και όλες οι πολιτικές. Ποιοι είναι? Όχι τόσο. Η πολιτική, παραδείγματος χάρη, του νεοφιλελευθερισμού δημιουργεί την ανεργία. Εκ των πραγμάτων και εκ της εφαρμογής της. Η πολιτική δική μας ανάπτυξη και απασχόληση δημιουργεί ελπίδες. Είναι όμως έτσι δεδομένη σήμερα η οικονομία της χώρας, ώστε αν δεν γίνουν νέα εργοστάσια, νέες βιομηχανίες, νέες βιοτεχνίες, εμπόριο, νέες υπηρεσίες κλπ. Δεν δημιουργούνται νέες θέσεις εργασίας. Αυτό είναι το μεγάλο πρόβλημα. Και δεν είναι μόνο εδώ στην Ελλάδα αυτό το πρόβλημα, είναι σε όλη την Ευρώπη. Εμείς εδώ δε είμαστε, όσον αφορά το μέγεθος της ανεργίας, είμαστε η τελευταία χώρα. Στη Γερμανία είναι 14%, στη Γαλλία 13%, στην Ισπανία 2%. Αυτό. Και προσπαθούμε να κάνουμε μια ανατροπή. Εγώ δεν ήθελα να εστιάσω την προσοχή μας στην ανεργία, γιατί είναι μια ολόκληρη εκπομπή η ανεργία. Εντάξει. Και πρέπει να την κάνουμε. Λέω όμως το εξής: σε πόσα δελτία ειδήσεων ή σε πόσες συζητήσεις πολιτικές αναφέρεται αυτό το σοβαρό πρόβλημα και σε πόσες λέει? Εχθές έβηξε ο Τσοχαντζόπουλος, απήντησε δε ο προσκύμενος στον κύριο Σιμίτη, κύριο Στάδε, και ένα ολόκληρο τέτοιο που. Ένα ολόκληρο παραπολιτικό ιστορία, την οποία την ξέρετε πολύ καλά, και μάλιστα προημερών βρεθήκα στην ανάγκη να θυμίσετε τις περιόδους του μεγάλου Βενιζέλου, να τους βάλετε στην τάξη, να τους καταχαιριάσετε όλα αυτά. Αυτό θέλω να σας πω. Κοιτάξτε, ναι. Εδώ δεν λέω ότι φταίνε τα μαζικά μέσα ενημέρωσης, όπως ένας συναδελφός μου διατείνεται, ή αυτά είναι διαπεπλεγμένα με τα διαπρεκόμενα συμφέροντα. Εδώ είναι ορισμένη νοοτροπία. Είμαστε στην εποχή της μαύρης αγοράς, της μαύρης εργασίας, του μαύρου εμπορίου. Στην κατοχή λέγαμε μαύρη αγορά. Η αγορά δηλαδή της ασύλληπτης έτσι δραστικότητας, που το αυγό το Μάιο, τον Απρίλιο του 1941 είχε 3 δραχμές και τον Οκτώβριο του 1944 είχε 700 δισεκατομμύρια. Ένα αυγό. Ναι. Λοιπόν, σήμερα είναι τέτοια η αγορά του εμπορίου, ώστε κοιτάζουν την ακροματικότητα και οι εφημερίδες, όχι όλες, και τα μαζικά μέσα ενημέρωσης, όχι όλα, γιατί ορισμένες
περιπτώσεις της δημόσιας ζωής, της εθνικής ζωής, της οικονομικής ζωής, ορισμένες φορές πουλάνε με τα ζάπινγκ που λένε εκεί πέρα. Έβλεπα ακριβώς αυτό, φίλε Ανδρικάκη, που λες εσύ, ότι τι είπε. Καλά, όσοι με τη ο Πρωθυπουργός, έπρεπε να δείξει αυτά τα πράγματα. Αλλά τι είπε και ο Κουλούρης ακόμη, είπε κάποια νέα έκδοση ο Κουλούρης, παραδείγματος χάρη, να παρεθεί, λέει ο Παπανδρέου. Τρεις εκδοχές άκουσα εγώ. Και να επιλεγεί να πούμε ο Τσοχαντζόπουλος. Με τις απόψεις τους είναι. Μην ξεχνάτε όμως, γιατί μοιραία θα πέσουμε πάλι στο πολιτικό μέρος, ότι για την αντικατάσταση του Ανδρέα Παπανδρέου ήταν σχηματισμένες, συντεταγμένες, τρεις ομάδες βουλευτών. Είδατε και στην ψηφορία 53, ναι. 53, 50. 53, 53, 50 σημαίνει τρία μέτωπα η σειρά, συντεταγμένα. Το ένα μέτωπο κέρδισε, τα άλλα δύο μέτωπα χάσανε. Εκείνο το μέτωπο που έμεινε τρίτο, σχεδόν σκορπίστηκε από εδώ και από εκεί, αλλά το μέτωπο του Τσοχαντζόπουλου είναι ισχυρό. Και το μέτωπο του Τσοχαντζόπουλου, χωρίς ο ίδιος, από ό,τι το ξέρω, να επιδιώκει όλα αυτά που του αποδίδουν, εντούτοις όμως, δημιουργούν οι φίλοι του διάφορα προβλήματα, όπως και φίλοι του Σιμίτη δημιουργούν διάφορα προβλήματα. Εχθές λοιπόν το βράδυ, σήμερα το πρωί, που ακούω το πρωί 4 ραδιόφωνα. Να μην τα πω να πω, αλλά το Sky οπωσδήποτε. Έκανα άλλη μόνο αυτό. Sky και εδώ, και στο Υπουργείο και στο αυτοκίνητο, είναι το Sky κυρίως. Λοιπόν, είχαν πολιτικές ειδήσεις τέτοιες και πολύ λίγα θέματα για τα άλλα προβλήματα της χώρας. Τι να κάνουμε. Και πάντως, είμαστε και Έλληνες, και έχουμε που λένε και την ζέση, να πούμε, την όρεξη για τα πολιτικά πράγματα της χώρας. Εγώ θυμάμαι από μικρό παιδί ότι στο καφενείο του χωριού μου, που κουβεντιάζανε οι παππούδες μου, οι πατεράδες μας, οι μόνοι των παιδιών, μιλούσαν τότε για τον Βενιζέλο, για τον Παπαναστασίου, για τον Τσαλδάρη, τον Παναγί, για τον Κονδύλι, για τον Πάγκαλο. Από μικρό παιδί τα ήξερα αυτά τα πράγματα όλα. Το ίδιο γίνεται και σήμερα. Στην Ελλάδα ιδιαίτερα παρακολουθεί ο λαός ζωηρά τα πολιτικά προβλήματα του τόπου. Βέβαια, είναι επιλεγμένος πολιτικά λαός. Πας στη Γερμανία, πας στη Γαλλία, γίνονται εκλογές και μπαίνει κανείς χαμπάρι τίποτα. Και εγώ ήμουν μια φορά στο Βέλγιο με εκλογές, δεν κατάλαβα. Κάτι αφήσεις στον δρόμο. Κάτι αφήσεις στον δρόμο. Τι κάνουνε, λέω, αυτοί ψηφίζουν την Κυριακή. Είναι στάρ του κινηματογράφου, να πούμε. Κύριε Υπουργέ, τώρα που είπατε για εκλογές, να αρχίσουμε να ψάχνουμε για τα βιβλιαρά μας για το φθηνό χώρο. Εγώ το έχω χάσει, δεν ξέρω πού είναι τώρα και θα το βρω γρήγορα. Δηλαδή. Σε μαλώσει ο κυρίας ο πατέρας. Ποιος είναι τυπικότατος. Λοιπόν, να μην ψάχνετε. Να μην ψάχνουν. Οι εκλογές θα γίνουν τον Οκτώβριο του 1997. Μην περιμένει κανείς να γίνει. Και τι νομίζετε, όποιος σηκώσει κεφάλι να ζητά εκλογές από το Πασόκ, θα έχει πανταχού σας σκληρή. Να σας πω κάτι, Μισολογιώτη. Να αφήσουν τους λεβεντισμούς, τους παλικαρισμούς και τις ανοησίες ορισμένοι. Να τις αφήσουν. Ναι, αλλά αν διαλυθεί το Πασόκ στο συνέδριο. Τότε πρώτα. Λέμε αν. Δεν είπα ότι θα. Κοιτάζουμε ενδεχόμενα. Πώς θα ξεκαθαρίσουμε. Κοιτάξτε, μπορεί. Εγώ δεν το αποκλείω να πούμε. Αν και μέχρι τότε μπορεί να ομολοποιηθούν τα πράγματα. Σήμερα άκουσα τον φίλο μου, τον Δροσογιάννη του Στρατικού, ο οποίος ζητάει την αναβολή του συνεδρίου. Εγώ προσωπικά ήμουνα εναντίον της διεξαγωγής συνεδρίου του. Ναι, το έχετε δηλώσει κιόλας. Κάτι πανέλθει. Και όταν το φέραν στην Κεντρική Επιτροπή, αντέστην, είπα αφήστε να διανύσουμε το υπόλοιπο της θητείας και το Μάρτιο να κάνουμε το τακτικό συνέδριο. Αναγκάστηκα κι εγώ στο τέλος να υποχωρήσω για να φανεί ενότητα προς τα έξω και συγκατένευσα, αλλά τους είπα. Προσέξτε, όσο πλησιάζουμε στο συνέδριο, θα βγάλουμε τα μάτια μας. Αν δεν το βλέπετε ότι κλιμακώνεται αυτή η ιστορία. Κρίση. Και ακόμα έχουμε ένα μισή μήνα. Να δούμε λοιπόν πώς θα πάμε στο συνέδριο. Και όταν φτάσουμε στο συνέδριο, και αν φτάσουμε στο συνέδριο, τότε... Λέτε ότι μπορεί να αναβληθεί. Ό,τι και να γίνει μέσα στο συνέδριο, προς τα έξω, θα διακηρυχθεί η ενότητα και πάλι. Νομίζω ότι κανένας, και πιστεύω κανένας δεν θα διακινδυνεύσει, να θέσει υπό τα θεμέλια του Πασόκ θριαλίτιδα δυναμίτητος για διάσπαση ή για διάλυση. Όποιος υψώσει κεφαλήν που θα έχει σε συνέπεια η στάση του τη διάσπαση του Πασόκ θα καταστραφεί. Θα καταστραφεί πολιτικά. Αν δεν υποχωρήσει όμως ούτε ο κύριος Σιμίτης ούτε ο κύριος Τσοχαντζόπουλος, τι θα γίνει. Να δούμε πώς θα έρθουν τα πράγματα, αλλά μέχρι τώρα τότε νομίζω ότι θα πριτανέψει ο πατριωτισμός
η αγάπη στη δημοκρατία και η πειθαρχία προς το Πασόκ. Εγώ αξιώνω πειθαρχία στην πολιτική γραμμή του Πασόκ, όπως τη διακήρυξαμε. Ακούστε, όταν επρόκειτο να γίνει η συνεδρίαση της κοινοβουλευτικής ομάδας και η συνεδρίαση της Κεντρικής Επιτροπής, με ένα στόμα όλοι μας είπαμε όποιον κοινοβουλευτική ομάδα κατά το Σύνταγμα εκλέξει τον Υπουργό, αυτόν θα το στηρίξουμε, θα διανύσουμε το υπόλοιπο της θητείας μας και θα πάμε με αυτόν σε εκλογές. Αυτό το είπαμε όλοι. Όταν δεν εξελέγει ο Σιμίτης, θα είδατε όλοι με πόση θέρμη χειροκροτούσαμε όλοι όρθιοι αυτήν την επιλογή. Αλλά βεβαίως στενοχωρημένοι, ορισμένοι, άλλοι, καλός ή κακός, όμως η έκφραση προς τα έξω, για να μην προδοθεί και κανείς ότι στενοχωρήθηκε, ήταν τέτοια, ώστε εγώ είπα την άλλη μέρα, μήπως το παρακάναμε στο χειροκρότημα. Το είπα την άλλη μέρα, μήπως υπερεύουμε τα ακραία όρια της ευπρεπίας. Και πολύ χειροκροτήσαμε. Γιατί ήξερα ότι. Για ξεκάρφωμα. Πολλοί. Ότι πολλοί, να πούμε, είχαν στενοχωρηθεί. Λοιπόν, και όμως, εντάξει, πήγαμε. Έρθει και ο κόσμος και δίνει ένα 74% στο Σιμίτι. Εγώ έλεγα, εντάξει, θέλετε να αντικαταστήσετε τον Παπανδρέου. Έλεγα στη Νέα Δημοκρατία που κουβεντιάζουμε τους βουλευτές και με όλους κουβεντιάζουμε. Όταν εμείς αντικαταστήσουμε τον Παπανδρέου και βγάλουμε άλλο, θα ησυχάσετε τουλάχιστον για κανένα χρόνο. Για κανένα δύο χρόνια δεν μιλούσαν. Τέσσερις μέρες χαρά είχε ο Σιμίτης. Έρχονται το περιστατικό. Το περιστατικό με τον Ήμια. Τον βρήκαν ευκαιρία εκεί πέρα και ο Σιμίτης, άξιτος, ανίκανος κλπ. Και τι δεν τους σύρανε και τι δεν τους σέρνουν ακόμη. Δηλαδή, εκείνοι οι οποίοι αντιμάχονται, αντιπολιτεύονται το Πασόκ, εκείνοι βγαίνουν και μας χτυπάνε. Δεν σημαίνει με τούτο όμως ότι ο Σιμίτης δεν τα πήγε καλά ή δεν τα πάει καλά ή δεν είναι πατριώτης ή δεν είναι εκείνος ο οποίος πράγματι ακολουθεί τη γραμμή του Ανδρέα Παπανδρέου. Στο Σκοπιανό παραδείγματος χάρη. Η ενδιάμεση συμφωνία, είπε και ο Πάγκος, είναι εκείνη που εφαρμόζεται. Την οποία εθέσπισε ο Ανδρέας Παπανδρέου και φίρμασε Παπούλιας. Λοιπόν, δεν φταίει σε τίποτα ο Σιμίτης. Παρά τα αυτά, όλοι. Λέμε. Οι αντίπαλοι σήμερα, οι πολιτικός αντίπαλοι μας, να του βγάλουν τα μάτια. Μα λέμε ότι προχωρώντας προς το συνέδριο. Κάτι να μιλήσει και ναι, να μιλήσει και τον διακόψαμε. Μήπως η πολιτική μέσα στο Πασόκ αλλά και στα άλλα κόμματα θα έπρεπε να ασχολούνται με τέτοιο σθένος και για άλλα θέματα εκτός από αυτή την περίπτωση που βλέπουμε για το ποιος θα είναι αρχηγός του κόμματος. Κοιτάξτε, από πλευράς Πασόκου δεν εγκαταλείπεται κάτι σε βάρος, να πούμε, είτε των εξωτερικών θεμάτων είτε των εσωτερικών. Στα κομματικά έχει ο καθένας μια άποψη. Μέσα στην κυβέρνηση όμως δουλεύουμε όλοι. Και μπορώ να σας πω ότι ενώ άλλοτε μπορεί να δούλευαν 5 ή 6 ώρες σε άλλες κυβερνήσεις, στη δική μας κυβέρνηση σήμερα του Σιμίτη, δουλεύουν πάνω από 14-15 ώρες την ημέρα ο καθένας μας. Ξέρω, το ζω να πω. Όποιο πάλι να πούμε το πρωί στις 8-9 η ώρα θα το βρεις στο Υπουργείο. Δεν υπάρχει δηλαδή περίπτωση διαγωνίσματος πάλι όπως είχε γίνει παλιότερα. Δεν ξέρω τι λέει ο κόσμος ή τι δεν λέει. Δεν τι βαθμό θα εγώ πάρουν οι παρακολουθώ να πούμε τη λειτουργία να πούμε των υπουργείων γιατί... Θα μου κάνετε μια αξιολόγηση με άρθρα το 10 στα 4 βασικά υπουργεία. Δεν ξέρω, οικονομικών. Δεν μπορώ να αξιολογήσω για λόγους αρχής και για λόγους. Όχι, γενικά τη δουλειά του Υπουργείου, όχι τον Υπουργό το συγκεκριμένο. Πρεπίες, όχι, δεν μπορώ να το κάνω αυτό το πράγμα. Αυτό θα το κάνετε εσείς, θα το κάνει ο λαός, θα το κάνει. Ξέρουμε ποιοι έχουν καταθέσει νομοσχέδια, μην τα λέμε τώρα. Δεν είναι μόνο μα, δεν είναι δουλειά μόνο να καταθέσει νομοσχέδια. Δουλειά είναι να εφαρμόσεις, να πούμε, την πολιτική. Εκείνη που εξήγηλε ο Σιμίτης με τις προγραμματικές δηλώσεις ο Πρωθυπουργός της χώρας και όλοι μιλώντας. Είτε διατυπώσαμε, είτε συμπληρώσαμε, είτε ημνήσαμε. Αυτή η πολιτική να εφαρμοστεί, αυτή είναι εκείνη που πρέπει οπωσδήποτε να οδηγήσει τη χώρα σε καλύτερες μέρες. Δεν είναι να πούμε το σκάει ο ένας και φεύγει και δεν τα παρατάει ο άλλος ή στενοχωρηθεί ο άλλος ή χώλιασε ο τέταρτος, άρα δεν δουλεύει. Δουλεύουν όλοι. Να σας ρωτήσω κάτι τελευταίο πολιτικό. Πιστεύετε ότι μια τεχνητή ενότητα, μια ενότητα κατά συνθήκη στο Πασόκ μπορεί να συμφέρει περισσότερο το ίδιο το κόμμα που από τη φύση του είναι πιο ζωντανό και πιο αυθόρμητο, ενώ περισσότεροι θα επέλεγαν ή θα έλεγαν που ανήκουν παραδοσιακά σε αυτό το χώρο μια ανοιχτή αντιπαράθεση ή ένας ζωντανός διάλογος, μια ανοιχτή ζωντανή αντιπαράθεση θα βόλευε, θα ήταν πιο συμφέρουσα για το Πασόκ. Κοιτάξτε, αυτονόητο είναι, όχι μόνο για το Πασόκ, για το κάθε κόμμα, αυτονόητη αρχή, γενικής φύσης αρχή, είναι η ενότητα. Αυτή είναι μια έννοια αυτονόητη. Ναι. Όποιος αυτή την έννοια δεν την καταλαβαίνει και χρειάζεται ο Γιαννόπουλος κάθε τόσο να τη φωνάζει,
δεν είναι πολιτικός. Δεν κάνει καλά. Mm-hmm. Δηλαδή είναι αρνητής του ίδιου του εαυτού του. Και όταν αναγκάστηκα κάποτε, ερωτώμενος, να πω ότι κατήντησα χωροφύλακας της ενότητας του Πασόκ, δηλαδή πότε να ασκώ κριτική για τον Α, πότε να ελέγχω την πολιτική του Β, πότε να καταχαιριάζω το Γ για κάτι που είπε, παραδείγματος χάρη, ή τον Δ, και να λέω δεν είναι κουβέντες αυτές, κύριε Τάδε. Δεν μπορείς να προκαλείς, σήμερα μου είσαι υπουργός, ενώ ο άλλος έφυγε από τη θέση και σε βλέπει, να πούμε, και δεν ξέρω πώς σε βλέπει. Δεν μπορείς να τον προκαλείς και να λες εδώ να πάρθει ο Ανδρέας Παπανδρέου. Α, στον Ανδρέα Παπανδρέου, εκεί πέρα. Δεν σε ενδιαφέρει. Εδώ δουλεύει η κυβέρνηση, δουλεύει το Πασό. Και με τον Ανδρέα Παπανδρέου, έναν αναρωτική αδεία, όπως είπα εγώ, ευρισκόμενο. Λοιπόν, αυτή είναι μια πρόκληση. Πήρα κάτι γράμματα, πολλά εγκομιαστικά για μένα, και λέει, κύριε Γιαννόπουλε, αυτό που είπες είναι αυτό που σε τιμάει. Ότι ναι, είσαι χωροφύλακας της ενότητας. Γιατί σου κακοφαίνεται. Απαντάω. Μα το αυτονόητο πρέπει να το διακηρύσει ο Γιαννόπουλος. Δεν το ξέρει ο Α, Β, ο Γ, ότι πρώτος το σκοπός είναι η ενότητα του κάθε κόμματος. Του κάθε κόμματος. Δεν λέω για το Πασόκ. Για το κάθε κόμμα. Ο κάθε πολίτης, ο κάθε πολιτικός. Αν αυτό λοιπόν δεν το βλέπει και κοιτάζει πώς θα υποφεληθεί από κάποια δυσαρέσκεια, από κάποια ευκαιρία, να πούμε, που το κόμμα κλειδονίζεται για ένα θέμα, είτε εσωτερικό είτε εξωτερικό, για να προβάλλει τον εαυτό του, για να πάει να γίνει ο άλλος αρχηγός ή πρωθυπουργός, αυτό είναι απαράδεκτο. Εγώ από εδώ και 10 χρόνια, διότι είμαι συνομήλικος με τον Ανδρέα Παπανδρέου, συνομήλικος με τον Μητσοτάκη, είπα εμείς κάποτε να μεριάσουμε, να περάσουν οι νέοι. Και εγώ σαν νέον τότε μιλούσα για τον Γιώργο τον γεννηματά του, ο Μακαρίτη. Και είχα πει δημοσίως, όταν μου λέγανε ποιον προτιμάτε από τους τρεις, εγώ έλεγα τρεις, δεν έλεγα ούτε τέταρτον, ούτε πέμπτον παρουσιάστηκαν. Δύο στο τέλος, και λέω αποκλείεται και ο Χαραλαμπόδος, αποκλείεται και ο Κακλαμάνης. Να κάτσουν στη γωνιά. Mm-hmm. Αυτή είναι η διατεταγμένη τόσα χρόνια στην πορεία που θα διάβασαν, θα μελέτησαν, θα ετοιμάστηκαν για να γίνουν διάδοχοι του Ανδρέα Παπανδρέου. Για αυτούς μιλούσαμε, κανείς δεν μίλησε. Δεν μπορείς τελευταία στιγμή να μου λες, α, εγώ θα είμαι ο μεταβατικός ή ο άλλος, επειδή μάλλον οι τρεις, άρα να βγω εγώ. Όχι. Μέσα από αυτούς τους τρεις θα βγάλουμε. Και οι βουλευτές ακόμα, μην νομίζετε. Mm. Και οι βουλευτές, ξέρετε πόσοι περιμένουν. Ο Λαλιώτης μου είπε μια μέρα, λέει, 17 ώρες πρέπει να περιμένουν, λέει, τη γραμμή του κόμματος, που εγώ δεν είμαι στο εκτελεστικό γραφείο. Όταν είπα, στο. Είπαμε με Σιμίτη, θα πάμε σε εκλογές. Με Σιμίτη, θα πάμε σε εκλογές. Από εκεί και ύστερα. Και να επαναλάβω, να αναγκάσει να πεις ότι το πρώτιστον είναι η ενότητα του κόμματος. Και Αντώνη, μια και μου το θύμισες, γιατί δεν ξέρουν οι νέοι, δεν ξέρουν και εκείνοι. Έχει κανείς διαβάσει κοινοβουλευτική ιστορία του τόπου. Πώς ήρθε το Λαϊκό Κόμμα της δεξιάς, του 30%, του 28%, του 32%, του 20% κάποτε. Πώς ήρθε πλειοψηφία σε έδρες το 1932. Διότι η Βενιζελική Παράταξη κατέβηκε με 5 ψηφοδέλτια. Και το Λαϊκό Κόμμα με 1. Και με τον προδότη τον Κοντήλη που πήγε μαζί τους εκεί πέρα. Δεν κάνει κυβέρνηση, δεν έχει πλειοψηφία στη Βουλή ούτε ο Βενιζέλος ούτε ο Τσαρδάρης. Και γίνεται κυβέρνηση μειοψηφίας πρώτα ο Τσαρδάρης, την οποία στηρίζει ο Βενιζέλος. Μετά σε 3 μήνες, 4 παρετείται ο Βενιζέλος, γίνεται ο Τσαρδάρης. Όχι, πρώτα ο Τσαρδάρης, τη στηρίζει ο Βενιζέλος, μετά ο Βενιζέλος και τη στηρίζει ο Τσαρδάρης. Και ο Βενιζέλος έκρινε κάποτε ότι έπρεπε να κάνει εκλογές. Γίνεται εκλογές στις 5 Μαρτίου του 1933. Και εκεί 4 ψηφοδέλτια της Βενιζελικής Παράταξης, 1 του Λαϊκού Κόμματος, με πλειοψηφικό. Και βγαίνει ο Τσαρδάρης με 26 βουλευτές παραπάνω και γίνεται κυβέρνηση ο Τσαρδάρης. Από τότε και ύστερα δεν είδε άσπρη μέρα η Δημοκρατική Παράταξη. Παρά από κάτι μικρές αναλαμπές όπως όλα.